Ομιλία περί πειρασμών έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Που συνήθως πάντα έτσι είναι. Δεν έχω ούτε το χρόνο να σκεφτώ, ούτε να σκεφτεί. Έθελε ο Θεός αυτή την περίπτωση του παιδιού. Και θαύμασα το μεγαλείο του Θεού, την παντοδυναμία του πανσόφου και μεγάλου ιατρού των ψυχών, αυτός που μας θεραπεύει τις ψυχές μας από τα τραύματα, την αμαρτία, από τα πάθη, από αυτά που μας λανθάνουν, που τα έχουμε μέσα μας. Ο δε Θεός, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, γνωρίζει πολύ καλά ο καθένας μας τι κρύβει μέσα στο βάθος της καρδιάς του, από πλευράς εμπαθίας, από πλευράς χαρισμάτων και προθέσεων, και ανάλογα επεμβαίνει συνήθως με πικρά φάρμακα, πολλές φορές με σταύρωση πραγματική, προκειμένου να μας ανορθώσει ψυχικά, να μας κάνει ψυχικά υγιείς και αξίους να περάσουμε τα τελώνια και να φτάσουμε στο θρόνο της χάριτος. Μεταξύ των άλλων Αγίων και Μαρτύρων έχουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, τον Αρχιδιάκονον. Ήταν ένας από τους 7 διαδεχμένους και ψηφισμένος από τους Αγίους Αποστόλους να διακονήσει την Εκκλησία. Να διακονήσει την Εκκλησία. Ήταν ο καλός αρχιδιάκονος. Πότε ο διάκονος αυτός του Χριστού είδε τον Υιόν του Θεού εκ δεξιών του Πατέρα εστώτα, πότε τον είδε, πότε αξιώθηκε αυτής της μεγάλης χάριτος, τότε μόνο όταν οι βαριές πέτρες, το λιθοβόλισμα των κακών ανθρώπων, των μισούντων, το Χριστό μας, όταν αυτές οι πέτρες του έσπαζαν τα πλευρά, το πρόσωπο, τα πάντα του, όταν έρεε το αίμα από πάνω του, τότε αυτός άρχιζε και ανέβαινε στους ουρανούς. Άνοιγαν οι ουρανοί. Πότε όμως τον είδε, πότε εξεφώνησε και είπε, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία μου. Κύριε, συγχώρεσέ τους αυτούς τους ανθρώπους αυτό που μου κάνουν. Όταν προσέγγισε, όταν έφτασε τον Κύριο τον ίδιο. Γιατί και ο Χριστός μας είπε, Πάτε άφεσε αυτή την αμαρτία τάφτη, ου γαρίδεστη την πλούση. Όταν έφτασε εκεί, είδε τον Υιόν του Θεού, εκ δεξιών του Θεού και ο Πατέρα εστάτη. Πώς τον είδε, αυτός είδε και μόνο. Κάθε άνθρωπος,
χριστιανός ορθόδοξος. Δεν προσέγγισε το Θεό, δεν τον πλησίασε, δεν τον είδε, εάν μη πρώτερον δοκιμάστη διαφυρός και ύπνος. Εάν δεν περάσει ο χριστιανός από καμίνι στην αναψυχή, την αναψυχή δεν δέχεται. Γι' αυτό ο καλός Θεός, ο οποίος σαν καλός πατέρας, για να δώσει την πραγματική υιοθεσία και να γίνει συγκληρονόμος Χριστού και κληρονόμος Θεού, θα περάσει από το καμίνι της σκληράς δοκιμασίας. Άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Όλοι περνούν από δοκιμασίες. Ανάλογα πώς ο Θεός θα κρίνει να στείλει αυτή τη δοκιμασία. Θέλει. Ξεσηκώνει ο Θεός έναν πόλεμο. Κυρίως εμάς τους μοναχούς. Το υπαρισμό ένα. Αρχίζει από την νιότητα. Τον φέρνει σαρκικό πόλεμο. Επιτρέπει τον δαίμονα της πορνείας να πολεμήσει. Που ενδεχομένως έξω να ήταν η ζωή του. Θερπή καθαρή, γιατί δεν έβλεξε με την αμαρτία και ήταν μια ομαλή κατάσταση. Ήξερε ο Θεός ότι έξω, αν επιτρέψει τον δαίμονα αυτόν, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τον φωτίζει, τον δίνει την προκαταστική χάρη, τον δίνει τον ενθουσιασμό, τον δίνει την θέληση, την δύναμη, αποτάξει του τον κόλπο, έρχεται εδώ. Μπαίνει στο πεδίο της μάχης και εκεί εξαφωνεί τον δαίμονα. Το λέει πολέμηση. Και έρχεται ο μοναχός να μπορεί και λέει πώς εγώ δεν είχα αυτόν τον πόλεμο. Και πώς τον έχω εδώ. Ή άλλον πόλεμο και λέει ότι έγινα χειρότερος εδώ που ήμουν. Στον κόσμο δεν είχα τόσο πόλεμο, δεν είχα τόσους πειρασμούς. Εδώ μπλέκομαι. Εδώ έχω πολλούς, άρα δεν πάω σωστά. Καλύτερα είναι εκείνη από εδώ. Ας λέει ο λογισμός. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ εξαπέλυσε, εδώ άφησε ελεύθερο. Το δέμα να σε πολεμήσει. Γιατί, για να σε αναδείξει. Να σε αναδείξει μάρτυρα, αγωνιστή, και με το δικαίωμα να πάρεις το στεφάνι. Γι' αυτό λέγεται ότι αν ήξεραν οι άνθρωποι ότι ο μοναχός έχει πολλούς πειρασμούς, δεν θα γινόντουσαν μοναχοί. Αλλά και τον άπαλι, εάν ήξεραν την δόξα των μοναχών στον άλλον κόσμο, όλοι τους θα γινόντουσαν μοναχοί. Και μας βάζει τον πόλεμο. Αλλά επιτρέπει τον δαίμονα, μας βάζει στη μάχη. Δεν μας αφήνει χωρίς χάρη. Έρχεται και συμπαραστέκεται αοράτος και δυναμώνει την ψυχή, τον φωτίζει, διδάσκεται τον πόλεμο και έτσι δίνει τη μάχη. Και εκεί κρίνεται ή θα στεφανωθεί ή θα ιτηθεί. Κατά τον Βάισακτον Σύρο, ο Θεός δεν θέλει, λέει, για την άλλη ζωή βόα. Δεν θέλει βόδια, άμυαλους, απείραστους, άστοχους. Όχι σοφούς κατά την κοσμική σοφία, αλλά σοφούς στον πόλεμο κατά του δαίμονος, κατά του κόσμου και κατά του εαυτού του. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει αγωνιστής.
Και επάνω σε αυτό τον πόλεμο, τον τρίπλοκο, γίνεται σοφός και μαθαίνει την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστήμων και τυχιούχος πλέον της καταφθειών σοφίας ανεβαίνει και γίνεται κληρονόμος πιας βασιλείας, όχι επιγείου, όχι φτυρωμένης, αλλά αυθάρτου, αυθάρτου βασιλείας, και γίνεται κληρονόμος, γίνεται γενική σοφός. Βλέπεις απλούς ανθρώπους και κατά τα χρόνια των πατέρων που δεν βγάλουν δε μία σχολή, τον Μέγαν Αντώνιο που δεν ήξερε να διαβάσει, και ο Μέγας Αντώνιος ήταν ταλαντούχος και πολυπτυχιούχος πνευματικός και πήρε πρώτη θέση επάνω στους ασκητάς, γιατί έγινε σοφός. Πρέπει όμως, για να γίνουμε τυχιούχοι του Θεού, πρέπει να δώσουμε ποικίλες μάχες, πολλά μαθήματα, όπως τα παιδιά στο σχολείο έχουν πολλά μαθήματα, και το ένα και το άλλο και το άλλο, και μαθηματικά και χημεία και πρέπει σε όλα να δώσουν τη μάχη των εξετάσεων και μετά θα περάσουν μέσα. Έτσι και εμείς δίνουμε εξετάσεις. Ο καθένας μας στο πώς θα πάρει το πτυχίο και τον καλό βαθμό. Έρχονται οι λογισμοί. Εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε φιλοσοφίες κοσμικές, δεν θέλουμε πολλά διδάγματα. Εμείς τι θέλουμε στα μοναχοί? Εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε τον πόλεμο που έχουμε να κάνουμε. Το πώς θα πολεμήσουμε τους λογισμούς, τη φαντασία, τις εικόνες, και να τηρήσουμε ως το δυνατόν καλύτερο το Ιερό Ευαγγέλιο. Θερυπή, στον πόλεμο της άρσης. Ερχόμαστε εδώ. Έχουμε την φυσική περίπτωση. Έχει το πόλεμο, ο φυσικός. Είναι ενσταλμένος μέσα στη φύση. Αίμα και φράγμα το πάθος. Έχει ισχύ φυσική, όπως έχει και η ανάγκη της τροφής, η ανάγκη του ύπνου, η ανάγκη να ντυθούμε. Η σάρκα έχει αυτές τις ανάγκες. Κοντά σε αυτήν έχει και την φυσική περίπτωση της αυξήσεως του ανθρωπίνου γένους, όπως τρέχουν όλα τα ζώα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την οικουμένη κλπ. Λέει η Γραφή. Έτσι και εδώ. Έχουμε τον πόλεμο, τον φυσικό. Ξεσηκώνεται η φύση. Ζητάτε αυτή, τα δικά της, την ικανοποίησή της. Έχετε και ο δαίμονας από την άλλη. Και σκληρύνει το πράγμα. Και μπαίνει και η μονιάρη. Και αρχίζει αυτός να τη μονιάρει την περίπτωση. Ποιο? Να τη μονιάρει τη σκέψη. Η φαντασία μας φέρνει εικόνες, μας φέρνει το ένα του άλλου, εξωθεί την κατάσταση, μας τριμώνει. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ? Μας διδάσκει ο Χριστός, μας διδάσκουν οι πατέρες. Λέει, της καρδίας εξέρχονται πονηροί λογισμοί, το λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκ της καρδίας, λέει, ξεπηδούν όλα τα άσχημα. Και τι πρέπει να γίνει τώρα εδώ? Η καρδιά πρέπει να καθαριστεί. Πώς καθαρίζεται? Είναι γεμάτη από ρίζες, αγκαθόδεις ρίζες, λέω βασφημί, και ο θέλω να ανασπάσει αυτά στα αγκαθόδεις ρίζες, αιμορραγεί και πονεί. Άρα, αν δεν αιμορραγήσει και δεν πονέσει, οι ρίζες, οι αγκαθόδεις, με την προσπάθεια την ανθρώπινη, με την βοήθεια της χάριτος, με την διδασκαλία των πατέρων και λοιπά, ο άνθρωπος ανασπάει μία-μία και φέρνει με την τσιμπίδα ο γιατρός και τραβάει μία-μία, και όταν την ξεριζώνει η καρδιά γίνεται αίμα και πόνος, και αυτό ο οποίος
θα κάνει την υπομονή στην επέμβαση του Θεού, μια μέρα θα γίνει υγιής. Η καρδιά του δεν θα επιθυμεί αυτά τα πράγματα, τα βρώμικα και τα άσχημα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα αντιδράσει στον πόνο, στο ξερίζωμα, των ριζών αυτών, και δεν θα κάνει την ανάλογη υπομονή και την καθήλωση εκεί στην ιατρική επέμβαση, θα μείνει εμπαθής. Διότι ποιος μπορεί να καυχηθεί κατά τους πατέρας ότι ετήρησε την καρδιά του αμόλυντη? Κανείς. Και ο Μέγας Βασίλειος, όπως το λέγει, ότι γυναίκα ουκέρμων και παρθένος ουκιμή. Εννοούσε βέβαια τον πόλεμο της Αρχός, τον πόλεμο της Φαντασίας, τον ενίδωνον πόλεμο, τους ενυπνιασμούς κλπ. Και σου λέει, όλα αυτά είναι μία αίσθηση σαρκική στην καρδιά. Οπότε δεν είναι παρθενική η καρδιά. Άσχετα εάν εγώ δεν γνώρισα τι θα πει έτερο φίλο. Και αγωνιζόμενος άνθρωπος εναντίον των κακών φαντασιών, των βρώμικων φαντασιών, που μας φέρει χίλια δύο πράγματα, να μαχόμεθα εναντίον, να σβήσουμε τις φαντασίες, οι οποίες γεννάν τους λογισμούς τους βρώμικους, από την άλλη κατά δύναμη μυστία και εγκράτεια, μετάνοιες κανόνα και μόχθο και κόπο πάνω στη δουλειά και στην αδειχνία, δείχνουμε την προαίρεσή μας ενώπιον του Θεού ότι θέλουμε να καθαριστούμε, να γνηστούμε και να γίνουμε άγιοι. Όχι ότι οι προσπάθειες αυτές θα φέρουν το αποτέλεσμα της αγιότητος, αλλά συμβάλλουμε στο έργο της καθάρσεώς μας μετά του Θεού. Συνεργεί Θεού εσμέ, συνεργαζόμεθα μετά του Θεού στην κάθαρση της καρδιάς μας. Όταν λέει το εσωτερικό του ποτηρίου γίνει καθαρό και το έξω θα γίνει καθαρό. Όταν η καρδιά όμως είναι βρώμικη, βρώμικα θα είναι και τα έργα μας και τα μάτια μας και οι σκέψεις και οι κινήσεις μας και τα πάντα. Ξεκινούν όλα τα μέλη μας, ξεκινούν, έχουν την αιτία από την καρδιά. Ανάλογα η καρδιά τι έχει, τα εξωτερικεύει το μελών. Έτσι είναι και αυτό το πάθος θα μου. Λοιπόν, έχουμε τους ενυπνιασμούς. Λοιπόν, έρχεται ο διάβολος από εκεί μέσα να μας κάνει δουλειά. Μας φέρει φαντασίες, καθύπνος. Ώστε ξυπνώντας, μας τα φέρει στη μνήμη και εκείνο το οποίο μας έκαναγε στον ύπνο, ώστε να μας ξεκινήσει την ημέρα τον πόλεμο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε εδώ, να διαχωρίσουμε για το περίπτωση του ενυπνιασμού ως τίποτε, με την πρόνοια να μην θυμούμεθα το τι μας παρουσίασε εκεί με όλη την ελευθερία της δρομιάς του δαίμονας, και να με θάρρος ότι τέρμα, είναι μια φυσική πορεία του θέματος, εγώ την ευγή, εγώ τα καθήκοντά μου και λοιπά προχωρώ. Μου έρχονται εικόνες, με ένα σφουγγάλα της δίνω, ξανάρχονται ξανά, πολλές φορές έρχονται τολμηρά. Και εμείς εκεί γενναία. Αυτή τη στιγμή όμως δεν αγωνιστούμε ανάλογα σε αυτή την περίπτωση των φαντασιών και αρχίζουμε να μας επηρεάζουν, να μας κατακτούν, μετά αποκτούν ισχύ και σε κάθε φορά έρχεται η φαντασία σαν νικητής της προηγούμενης και προηγούμενης και προηγούμενης φοράς και μας λέει εδώ είμαι. Τώρα μην μιλάς καθόλου, θα σε βάλω κάτω. Όπως ένα παιδάκι όταν παλεύει μία, δύο, τρεις, πέντε και μόλις βλέπει τον αντίπαλό του, το λαϊκίζει. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, διότι η ήτης που έπαθε προηγουμένως, του σπάσαν το ηθικό. Και έτσι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, όπως λέει και βάσει σαν αποστήρος, όταν γίνει κάτι τέτοιο, η ψυχήλια αμέσως με την εικόνηση της κακής φαντασίας παραλύει. Σαν να λέει, παραδίνεται. Και μετά σκέφτεται άλλα αντά. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πάνωπλοι, να είμαστε μυθάλιοι, έξυπνοι, να είμαστε επίσκοποι, να είμαστε σκοποί,
ώστε με την εικόνα σας εμείς να τη σβήνουμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, θα αρχίζει ο εχθρός να παθαίνει μύτα στην περίπτωση που έρχεται να κάνει πάλι την αντιπαράστασή του και τον πόλεμο. Όπως ένας γέροντας έβγαζε από όλα δαιμόνια και αρχικά δαιμόνια. Αξιωματικούς τους έβγαζε από τους ανθρώπους. Με πολύ ευκολία. Το λέω προτεκτικό σου, εν απορία, γέροντα. Γιατί λέει τα δαιμόνια σε φοβούνται και φεύγουν. Ε, παιδί μου, δεν έκανε και τίποτε σπουδαίο. Και γίνεται αυτό από τη χάρη του Θεού. Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια πολεμούμε, λέει, στη φαντασία. Από κακούς λογισμούς, από κακές φαντασίες. Αλλά με τη χάρη του Θεού, ουδέποτε η φαντασία ίσχυσε μαζί μου. Ουδέποτε με νίκησε η φαντασία. Δεν έκανε. Όχι στην κατάθεση, αλλά μήτε συνδυασμό. Και επειδή ουδέποτε νίκησε τα μηδέμονε, γι' αυτό τώρα ητώνται αμέσως και απελάνονται από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν ήταν αριστούχας σε όλα του και τώρα μπαίνει μέσα στο Πανεπιστήμιο ανεξαρτήτως. Έτσι είναι και με το άλλο πάνω. Θα μας πολεμήσει ο φθόνος, θα μας πολεμήσει η ζήλια, θα μας πολεμήσει η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η κατάκριση, η αργολογία, η αλφαβήτα. Τι θέλει εδώ? Νύψη. Με λέει ο λογισμός να πιάσω αυτό το λογισμό, να του πω κάτι. Να ξεσκάσω, θέλει. Να ξεσκάσω. Αν θα σκάσω εγώ. Γιατί όταν πιάσω και μιλήσω, θα του πω κάτι εγώ που δεν πρέπει, θα ακούσω από αυτόν κάτι που δεν πρέπει να ακούσω, και έτσι θα πάθω τη ζημιά μέσα. Και δεν είναι ξέσκασμα αυτό, αλλά είναι σκάσιμο. Δηλαδή, εγώ την παθαίνω τη δουλειά αυτή με τον υπόχρεο. Όταν όμως αντιδράσω εγώ, τι μου το όφελος να καθίσω να μιλήσω εγώ τώρα. Και τι θα ακούσω τώρα εγώ από τον άνθρωπο αυτό. Από τον προφέρον ξέρω ότι δεν πρόκειται να ακούσω κάτι. Και εγώ που πάω αυτή τη διάθεση, και εγώ θα του κάνω καμιά ζημιά. Και όταν δεν το σκεφτώ έτσι, φρενάω και λέω δεν το κάνω. Και καλύτερα δεν λέω πέντε ευχές, καλύτερα. Ω, συγκρατείτε και δεν την παθαίνει τη δουλειά. Τι έγινε τώρα, νίκησε. Ενώ αν πήγαινε και τον μιλούσε και λοιπά, και έγινε τι θα γινότανε, ήταν ήττα. Σήμερα αυτή ήττα, αύριο άλλη, άλλη, και γίνεται ο άνθρωπος εμπαθής σε αυτή την πλευρά. Και το άλλο το πάθος έτσι, όπως και η περηφάνεια, έρχεται μας τον τόνο λογισμός, κάτι είμαι. Έχω αυτό το χάρο, να ξέρω τι, φουντώνει στο λογισμός. Και αν δεν αντιδράσω και θα πω, τι είμαι εγώ, χώμα και πυλός. Αυτή είναι η φύση μου και αυτή είναι η τιμή μου. Ο πυλός τι γίνεται και το χώμα το πατάνε όλοι και τα ζώα και αν το πατάνε. Αυτός είσαι, μην μιλάς. Τι έχεις όπερ, ού και έλαβες, τι και έλαβες, τι καυχάσαι ως μηδαγό. Ό,τι έχεις εγώ το Θεό το έχεις. Και τώρα καυχάς ότι το έχεις από τον εαυτό σου και ότι κάτι είσαι, τίποτε δεν είσαι. Δεν το απέδειξε η πείρα και τότε και εκεί και εκεί και εκεί την πάτησες. Και έπαθες τόσες δουλειές και σηκώνεσαι τώρα με το να στούδεσαι μια σταλίτσα χάρη ο Θεός και σκέφτηκες κάτι όμορφο και μίλησες ας πούμε δύο πράγματα ή έκανες ένα έργο φιλάνθρωπο, ξέρω τώρα, μια λιμοσύνη, ξεκούρασες την ανάπτυξη. Τι το σπουδαίο αυτό. Ο Χριστός τι έκανε για σένα. Ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς στη γη και έγινε άνθρωπος. Έπλυνε ουρανούς και κατέβη. Και έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Και ταπεινώθη. Και υπέμεινε τον ονειδισμό των ανθρώπων, την κακία των ανθρώπων. Παιδί μου λέει, ποιος εσταύρωσε. Το Χριστό ή Εβραίοι, απαντάει ο μικρός. Όχι Εβραίοι, έχει ποιος γέροντα. Ο φθόνος, λέει και η κακία. Ο φθόνος και η κακία σταύρωσαν τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός κήρυτε, έκανε θαύματα. Όλος ο κόσμος πίνει κοντά του. Οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τι γίνεται με αυτόν εδώ.
Αυτός ο άνθρωπος καταρτίζει εδώ μέσα. Θα τον βάλω από τη μέση. Και ενήργησα θανασίμως και βλέπω την άλλη πλευρά τον Ιούδα να έρχεται ένας εκ των μαθητών, εκ των 12 μαθητών, να γίνει. Έγινε προδότης του διδασκάλου του. Δεν άκουγε τις διδασκαλίες του διδασκάλου, τις άκουγε. Είχε πνεύμα φιλαργυρίας, δεν το πολέμησε. Δεν το πολέμησε ή το πολεμούσε, ο κανεγένειο το προδότης. Τον πήρε αλλά κάπα τη φιλαργυρία, ο δε Θεός ήξερε το πάθος. Εάν το κάναμε εμείς, θα λέγαμε βοηθήσαμε τη φιλαργυρία τώρα και γι' αυτό έγινε έτσι. Κρίση ανθρώπινη. Ο δε Θεός τι έκανε, του έδωσε το πορτοφόλι, το οποίο, το ταμείο, τον κορβάλα το οποίο τον είχε από τις συνεισφορές των γυναικών κλπ. Που βοηθούσαν το έργο της διακροσής των Αποστόλων, διακούνουσαν οι γυναίκες και ενίσχυαν την περίπτωση και του έδωσε το ταμείο και λέει να ψωνίζεις εσύ κλπ. Να μην λέει ότι αναγκάστηκα και έγινα φιλάλη γιατί δεν μου έδινε ο διδάστος. Είμαι ένα πένταρος και λοιπά και λοιπά και είχα αυτή την οταδία. Να πάρω τώρα το έχεις. Να μην λες ότι δεν το είχες και γι' αυτό έγινες. Ιδού. Και αυτός κακός το εκμεταλλεύει. Δεν έπιασε το τι είχε. Αμέσως λέει τι θέλετε να μου δώσετε. Για να σας το παραδώσω και πάρε λέει 300 λίρες και έγινε και έκανε την προδοσία. Έτσι έγινε η υποχώρηση και μετά έγινε την προδοσία. Προδίδουμε και εμείς την ψυχή μας στον διάβολο όταν δεν αντισταθούμε στο κακό. Εμείς οι μοναχοί εδώ δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να μαχόμεθα κατά τον παθό. Γι' αυτό οι μοναχοί αυτοί που προοδεύουν, στεφανώνονται και γίνονται μαγάρι και έχουμε εκατομμύρια ασκητάς και μοναχούς κλπ. Γιατί δεν σπουδάσαν φιλοσοφείς όπως είπαμε και από την αρχή, αλλά εμαθητεύτησαν κοντά στους γέροντες πως πολεμεί το ένα, πως πάτε λέει, τι να πω το πολεμείς του, λέει, πολλά τα πάθη. Ξεφυκώνεται και εκείνο και εκείνο και εκείνο και τα έχω χάσει, λέει. Όχι παιδί μου έτσι, πως. Τα πάθη λέει, δεν έχεις σηκώνει το όνομα δί. Ένα έχεις σηκώνει, λέει. Σήμερα σε πολεμάει αυτό, χτύπα το λέει. Αν δεν σε πολεμεί το άλλο, χτύπα εκείνο. Και σιγά σιγά χτυπώντας, σιγά σιγά η καταστολή. Τον παθό και εσύ θα αναχθείς πνευματικά. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι έχουμε τους ίδιους πολέμους, γιατί είναι τα ίδια τα δαιμόνια, δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, και έρχονται και μας πολεμούν. Πολεμήθηκε και γύρω τους πατέρες, τους παλιούς. Μα εκείνοι ήταν λεβέντες. Μήπως ήταν και γινόταν μεγάλη. Εμείς την πατάμε. Μας φέρνει ο γυνούς εναντίον του αδελφού και δεν πολεμούμε. Καθόμαστε και τον δεχόμαστε. Γιατί μου είπε ένα λόγο, γιατί με στραβοκοίταξε, γιατί δεν με εξυπηρέτησε, πλέκομαι. Και πλέκομαι λογισμούς και μετά τι γίνεται, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Χάνουμε και τον καιρό μας. Ο διάβολος είναι πάρα πολύ τεχνίδης. Σου λέει άστο, ναι. Τον χαζεύω λέει τώρα. Ο χρόνος περνάει και το κάθε τι στεριώνει μέσα το άσχημο. Το μεγαλώσει, το μεγαλώσει. Και τώρα δεν το έχει τίποτε το να πει εκείνο και να σκεφτεί εκείνο κλπ. Και από μυρμικάκι θα γίνει λιονταράκι. Μετά θα γίνει λέοντας μεγάλος και όταν θα αντιληφθεί ότι πια τον έχει κάνει, τον έφερε βόλτα και τον έχει τυλίξει για τα καλά, θα σηκώσει τον άστρο δίθεν να την κρούσει, θα συναντήσει ισχύν λέοντος. Και λέω στον Σεφέ, με λέοντα καταπιάστηκε να πολεμήσεις, πρόσθεξε να μην σου συντρίψει τα κόκαλα. Έτσι και τα. Και τι είναι, όπως λέει και ο Βάσος ο Ρώδης, και τι είναι ένας λόγος να πω, και τι είναι και μία σκέψη να τη σκεφτώ. Ναι. Η μία σκέψη θα φέρει την άλλη, και ένας λογισμός στον άλλον, και μία υποχώρηση στην άλλη, και σιγά σιγά γίνεται ο άνθρωπος εμπαθής. Γι' αυτό και εμείς πολεμούμεθα με το ίδιο δαιμόνια. Αλλά εμείς υποχωρούμε όμως, ο πρώτος είμαι εγώ.
υποχωρούμε. Μας έρχεται μία υπόνοια για τον αδερφό και την πιστεύουμε. Μας τόσο είναι και έτσι. Μα αφού το είπε, μα αφού το είπε ο τάδε και λοιπά. Ναι, εντάξει. Από στόμα σε στόμα και από σκέψη σε σκέψη πάμε πέρα. Ξέρεις ότι υπάρχει και πνεύμα υπομίας. Και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα ξέχασε εδώ. Όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του διακόνου και κοινού του μοναχού. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το έχουμε διαβάσει στο γεροτικό και το έχουμε κάνει και ανάγνωση. Ήταν δύο αδερφοί σε ένα μοναστήρι. Και έτσι τους διακονούσαν και μαζί. Ο ένας ήταν διάκονος, ήταν πρώτος μοναχός. Και μια μέρα ο διάκονος τον είδε ο μοναχός να είναι σκυθροφός. Να μην είναι το πρόσωπο όπως χθες και προχθές. Ευχάριστος να μιλάει ωραία κλπ. Διάκονε, γιατί είσαι έτσι, λέει, σου έκανα τίποτε. Ναι, λέει. Έκανε εκείνο το πράγμα και με σκαντάλησε. Δεν το έκανα, λέει. Ό,τι το έκανε. Πάει κατηδία, σκέφτεται σκέρμα. Πού το βρήκε ο διάκος τώρα. Διότι το έκανε, αφού δεν το έκανε. Εσύ μιλείς μαρτυρούς για πράγματα, τότε δεν το είχε κάνει. Πάει στο δικό σου διάκος, σε παρακαλώ. Δεν είναι αυτή, λέει. Έβαλε τον εαυτό σου, δεν το έχω κάνει. Μην μας τα δέχτε, πω ψέματα. Μόνος λέει διάβολον δεν βγάζει. Νίκα το κακό με το καλό. Την υπερηφάνεια του άλλου με την ταπείνωση δική σου. Και έτσι δεν το βγάζει. Και τον εαυτό σου να ξεκίνω θα διορθώσει. Και λέει με τον λογισμό του, φωτισμένο από το φωτισμό. Διαστάσω. Έτσι έκανε τον κόσμο λέει τα σφάλματα. Θα κοιτάς ξεχάσει λέει. Μήπως και αυτό το έκαμε. Και σε λανθάνεσαι. Όπως και τόσα άλλα έχεις κάνει, τα ξέχασες, το ξέχασες και αυτό. Πήρες και συγγνώμη, λέει, το έκανες, λέει, τελείωσε η υπόθεση. Τι μιλάς τώρα και με περιστροφές. Πήρες και συγγνώμη από τον διάκο, λέει, το έκανες. Πάτησε ποδά, το έκανες, λέει. Και πηγαίνει εκεί, χτυπάει τηλεφώνου τον Αγίο Πατέρα, χτυπάει, ανοίγει ο διάκος, διάκο μου, ξέρεις, πού, θα το έκανε, λέει. Πάει, τελείωσε, έχω ξεχάσει εγώ, πού, το έχω ξέχασει. Έχεις δίκιο, διάκο. Συγγνώμη, διάκο. Πάνε να βάλει τα λεφτά. Όχι, 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 λέει. Φωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα ότι δεν το έκανες, αδερφέ μου, δεν το έκανες. Εγώ πλανέθηκα. Να τος. Μόλις ταπεινώθηκε ο ένας, όπα, έπεισε κι ο άλλος. Τη στιγμή και οι δύο κρατούσαν τη θέση τους, ωφέλεια δεν γινόταν. Να η φιλοσοφία. Θέλει τώρα μελέτη, να πάνε να διαβάσουμε. Να. Το μάθημα πώς γίνεται. Ενώ εμείς, οι σημερινοί, επειδή έχουμε τον εγωισμό αχτύπητο, δεν τον έχουμε δώσει, ας πούμε, έτσι, δεν του δώσουμε κάπως να σπάσει λίγο και βλέπουμε να σφωτώνει και κυλοτρόπος, ας πούμε, σφωτώνει και σκανταλιζόμαστε με τον άλλο και γιατί να μου πει αυτό και ποιος είναι αυτός και εγώ με μεγαλύτερος ξέρω ότι είμαι μικρότερος και δεν έπρεπε να με προσέξει. Χίλια δυο μας βάζει στο μυαλό μας. Και μετά, δεν τα βγάζουμε πέρα. Και γινόμεθα εμπαθείς και αρχίζουμε και αποκλειόμεθα όλοι μας ο πρώτος ημέρος και λέμε όχ δεν πάμε καλά, όχ δεν έχουμε αγάπη, όχ δεν έχουμε φιλαδελφία, είμαστε αυτοί καλόγεροι μας εμείς και πού θα καταλήξουμε και η θεραπεία είναι μπροστά μας, σαν να λέμε έχουμε φάρμακα, έχουμε φαρμακείο, έχουμε δύο και λέμε όχ τι θα γίνουμε, φάρμακα έγινε, πάρτε, να γίνεται καλά. Αλλά εμείς επειδή το ένα το φάρμακο είναι πικρό, το άλλο είναι ξυνό, το άλλο είναι μυστέρι και κόβει, το άλλο πονάει. Αν καλά δεν θα γίνει παιδάκι μου έτσι. Τι λένε οι πατέρες. Βλέπουμε τους γεροντάδες μας, τους παππούδες μας. Έβλεπα το δικό μου το γέροντα, τι πόλεμο έκανε ο καημένος. Όταν ήταν στη σπηλιά, ένας μοναχός έχασε την υπομονή του και τον πέταξε στο πρόσωπο, το πιάτο με το φαΐ, γιατί ποιος ξέρει, δεν του έκανε καλά, δεν ξέρω τι. Του το έδωσε μια και πάει. Και δεν το έκανε στη μορφή, στη μέσα στη σπηλιά. Όλα στη σπηλιά και όλα στη σπηλιά είναι. Έχασε την υπομονή του, το δίνει με το πιάτο. Ο γέρος κατέβασε το κεφάλι κάτω, ευλόγησε ο πάτερ. Βάζει μετά,
Λάθος ο νικητής. Μια μέρα πάει στα κατονάκια, τι έγινε. Είχε το γιο Ρεφέρ, απλούς προς εκεί. Ήταν ένας άλλος μοναχός εκεί πέρας, δίπλα. Λοιπόν, πολύ έτσι, θυμώδες και σκανδαλώδες. Μια φορά δεν ξέρω τι είχε συμβεί για κάτι πραγματάκι εκεί, ξέρω, κανένα ονοθέστη εκεί πέρα, καμιά λίτσα, ποιος ξέρει τι ήταν εκεί. Φου, φωνάζει εκείνος. Ο γερο Εφραίμ ο καημένος. Άντε, πάνε, λέω, όχι, τι τραβά από αυτόν τον άνθρωπο, όχι, τι τραβά από αυτόν τον άνθρωπο. Ο γερο τον βρίζει του γερο Εφραίμ. Είσαι παλιόγερος, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος. Ο γέροντας ήταν παλικάρα, ο τακτικός. Να λέω το γεροντάτο να τον κάνει έτσι, φούντωσε μέσα, ο εγωισμός και ο θυμός. Όχι και εγώ έξω τώρα, δεν με γλιτώνει. Έλει από μέσα. Τόσο άνεσε μέσα ο θυμός. Να βλέπει τον παππούλι του γεροντάτου να τον τυρανά εκείνος και είχε δει και ο γεροντάτος. Αλλά εκείνος ήταν άλλος άνθρωπος. Και τι θα κάνει, να βγει έξω. Τελείωνε η υπόθεση. Πάω και πέφτω λέει μέσα στην εκκλησία και αρχίζω να φωνάζω κάτω από το θυμό. Ο θυμός τώρα με μέλλει, βγήκα έξω και βούτε τον έλεγε ο λογισμός. Έπεσε κάτω και να τσιρίζει, βόηθα Χριστέ μου, βόηθα με τώρα. Βόηθα Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με, μη βγω έξω, τι σώσε με. Και άρχισε να κλαίει, βοήθησε με Θεέ μου, βοήθησε με, άλλαξε με το λογισμό μου και την καρδιά μου. Και να κλαίει τα δάκρυα να βρέχουν το πάτωμα κάτω. Και αφού έβριξε κάτω το πάτο με τα δάκρυα, κατευνάστηκε ο θυμός. Η οργή και βγήκε έξω και του μιλάει με έναν τρόπο γλυκό. Παππούλη λέει, γιατί λέει φέρνεις έτσι το γέροντα. Λοιπόν, λέει και τίποτα το σπουδαίο, δεν ήρθαμε εδώ να χειρονομήσουμε καλύβες και ηλιές και βράχια. Εδώ ήρθαμε για την ψυχή μας, ήρθαμε για αγάπη. Αν χάσουμε την αγάπη, χάσαμε το Θεό. Αυτά θα τα αφήσουμε, αλλά την αγάπη θα την πάρουμε. Και τα αγάπη θα πάρουμε και το μίσος. Και τι βγαίνει για όλα, εμείς αφήσαμε γονείς, αφήσαμε τόσα και τόσα και τώρα θα μαλώσουμε γι' αυτό, να γίνουμε ρεζίλα, αγγέλες και ανθρώπες και σε όλη την κτήση κλπ. Και έτσι του μίλησε με έναν τρόπο καλό και κατέβωνασε τα πράγματα. Και σκέφτηκε και μας έλεγε, παιδιά λέει, αν έβγαινα την ώρα που είμαστε θυμωμένος, τι θα τον έκανα, θα τον σκότωνα στο ξύλο. Και τι θα έγινε, εγώ θα ήμουν ένας κακός άνθρωπος, θα χτυπούσα και έναν άνθρωπο και όλα τα δαιμόνια εκεί της ερήμου θα πανηγυρίζανε. Τώρα όμως που έβρισα κάτω και διστάθηκα και προσευχήθηκα και πνίξα μέσα το θυμό μου, βγήκα νικητής. Να έτσι λέει και το τάδε πάθος, να και το άλλο, τι θέλει, αντιμετώπιση θέλει. Θα υποχωρήσει, ούτως ή άλλως θα υποχωρήσει. Τελική απάστο στρίβωμα και στην βύση, μην υποχωρήσεις. Αντιστέκω, εκεί θα υποχωρήσει το πάθος. Γιατί θα υποχωρήσει. Γιατί αυτός που σε πόλεμα είναι δέντρος. Είναι προσωπικότητας. Έχει μια άλφα δύναμη και μια άλφα επιτροπή από το Θεό να σε πολεμήσει. Μόλις το εξαντλήσει αυτό το όριο που έδωσε ο Θεός, θα υποχωρήσει ούτως. Και μετά τι γίνεται, στεφανώνες. Έτσι ήταν η νίκη. Πολεμιόμουν κι εγώ στο ένα πάθος, πολεμιόμουν στον άλλο, στο άλλο, στο άλλο. Και όμως σταματούσε ο πόλεμος, κυρίευα μερικές μέρες, έβλεπα ότι δεν έχω ανοίξει στην πνευματική. Όσο με έφτασαν σε ο στήριξο εκείνο, η πόλεμη, εκεί σταμάτησα. Άρχισα λοιπόν, σαν τον άνθρωπο που ειρηνεύει η θάλασσα και έρχεται και πέφτουν σκοπίδια μέσα. Ο ένας πετάει χαρτιά, ο άλλος με λιμονόκοπο, ο άλλος εκεί. Και έλεγα ότι δεν πάω καλά, μόνο λέει. Και έλεγα, η ψυχή μου έλεγε, πόλεμος. Πρέπει να ξεσηκωθεί κάποιος πόλεμος. Αλλιώς εδώ δεν πάμε καλά. Και ο, ερχόταν ένας πόλεμος, μάχη. Ο, μόλις υποχωρούσε ο πόλεμος, μια η χάρη στο Θεό εργόταν. Έκανα πόλεμος αρχικό. Λογισμός. Με τη χάρη του Θεού στον κόσμο δεν γνώρισα τίποτα. Ιδέα δεν είχα. Που μικρό παιδάκι στον δρόμο του Θεού, με τη μητέρα, με το πνευματικό, με τον αγώνα, με την νηστεία, με ασκητικότητα που αγωνιζόμουν, δεν είχα τίποτα. Πού, όφανε εκείνο, όφανε το άλλο. Α, έτσι. Για όλα τι θα κάνω, α, παιδί μου, τι θα κάνεις.
Χτύπα τη φαντασία, χτύπα εκείνο, και όταν είναι και κάπω δηλαδή, δώσουν και κάπω τη παραγενέστη. Α, ε, αυτό είναι ο πόλεμο. Άρχιζα εγώ. Πόλεμο, πόλεμο, είναι δυσκολία. Πάρει και τι, πάνε και τι να. Κοίτα, όταν πήγε να ξαπλώσει και ή όταν έρχονταν μέσα στον ύπνο και το είδα κάτω από το μαξιλάρι και του δεν ακάμπωσε, μετά μια ευωδία έβγαινε μέσα από τα σκεφάσματα. Ευωδία πνευματική. Και τι ήταν αυτό, ήταν της καθαρότητας που έγινε από τον πόλεμο που αντιστάθηκα. Ερχόταν η ευωδία και πλήρωνε την ψυχή μου μέσα. Και λέω, κοίταξε τι όμορφα που είναι ο πόλεμος. Αγωνιζόμενος στον ύπνο. Ο πόλεμος ύπνος, τρομερός. Τίποτε εκεί, τα μάτια πλήνανε. Γέροντε, τι έκανε, γονίσου λέει, εκεί μην υποχωρείς λέει. Βγήκα έξω από τύπα, στα βράχια εκεί, τον εαυτό σου κουβά, μην κοιμηθείς λέει. Και μην καταλαβαίνεις τίποτε. Μόνο τον ύπνο μα. Ο Θεός θα δει τον κόπο. Όχι, ότι μπορείς κάτι να κάνεις εσύ μου λέει. Έκανα τον κόπο αυτό. Δοχόμουν. Έτσι. Και άμα τελείωνε ο ύπνος, έφευγε το δαιμόνιο. Έβλεπε στο μυαλό μου να είναι τόσο καθαρό. Όπως βγαίνει κάποτε από προσευχή πολύ, ε. Καθόμουν στην ευχή. Εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή και εκπνοή. Μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες. Εισπνοή. Και έβλεπε μέσα από την αναπνοή και η αναπνοή γινόταν ευωδία. Και ευωδία σε όλος ο τόπος. Πήγαινε μέσα στο γέροντα, το βράδυ από το λογισμό μου, ευωδίες. Όλα και τα γένια και τα ρόχα μου όλα βγαίνουν από όλα ευωδιά από την ευχή του γέροντα που έλεγε στην αρχή. Ευωδία Χριστού είναι λέει το όνομα του Χριστού. Αλλά εμάς μας το πλέβει το όνομα του Θεού. Έρχεται αυτός ο μάστορας και μας παίρνει την προσευχή. Και μας αφήνει ξύλους. Όταν λέει, εσύ ξέρω αν δεν λες ευωδία, ένα πράγμα με αξιραδί και μαράγκια και σε αφήσει, δεν κάνει τίποτα. Όσο είναι φρέσκο, ευωδιάζει. Έτσι πολεμόταν και ο ύπνος. Έτσι το σαρκικό, έτσι ο θυμός. Ερχόταν η ζήλα, ο φθόνος. Ε, γιατί ο αδελφός μου να προχωράει πιο πολύ. Έλεγε πιο καλά την ευχή αυτός. Εμένα γύριζε το μυαλό μου εκεί. Και με έλεγε, να, εναντίον του αδελφού, γιατί αυτός να βρει και γιατί είναι καλύτερα από μένα και γιατί αυτός να κάνει. Στάσου του λέω. Γιατί να μην είναι ο αδελφός μου. Ό,τι έχει ο αδελφός μου εκεί δεν κάνω. Ο αδελφός αγωνίζεται και για μένα αγωνίζεται. Αν είχα αγάπη εγώ, δεν θα τον φθονούσα. Άρα είμαι λυπής της αγάπης. Άρα λείπει η κυριότερα αγαπή μέσα μου. Γι' αυτό και τον φθονώ. Αν είχα αγάπη, θα χαιρόμουν για την προκοπή του αδελφού μου. Το γιατί δεν χαίρεσαι. Το γιατί πικραίνεσαι. Γιατί η καρδιά σου δεν είναι καθαρή. Λοιπόν, άρα λείπει η αγάπη. Προσευχή. Χριστέ μου, δώσ' μου αγάπη. Δώσ' μου αγάπη για τον αδελφό μου. Κύριε Σου, στελέχει τον αδελφό μου. Κύριε Σου, δώσ' το προκοπή μεγαλύτερη. Κύριε Σου, δώσ' το προκοπή μεγαλύτερη. Ω, χαρίνεται. Και αισθανόμουν μια αγάπη για τον αδελφό μου. Και χαιρόμουν για τον αδελφό μου που προχώρησε. Α, έτσι πολεμήθηκε τούτο. Έτσι πολεμήθηκε αυτό. Είστε με λίγο λογισμό. Άντε μου έφτασε, λε. Προσευχή, προσευχή, μίλα και λίγο, λε. Αν θα πήγε, θα πω και που κάνει τον λόγο, πε το ένα λόγο. Άρα και ψήφισε, και τι θα βγάλω. Α, είπα και το λόγο. Και γιατί με κάτι άλλο. Και τι έγινε. Δεν είναι καλύτερα να πω δύο αρχέ, καλύτερα. Και εγκρατευόμουν και δεν μίλουσα. Και προσευχόμουν. Και κατέληξε μια στιγμή να μην ξέρω τι να πω. Δεν ήξερα τι να πω. Δηλαδή όλα τα έλεγα, τι λέξει που θα έλεγα, άχρηστε. Αλκοολογία, περίτα. Όλα. Γι' αυτό και ο Θεός είχε δώσει τέλος από την πολλή σιωπή και την ευχή. Έχει δώσει ο Θεός ένα πένθος. Και δεν υπήρχε μέρα νύχτα που τα μάτια δεν τρέχαν δάκρυα. Και θυμάμαι τότε σαν αρχάριος που ήμουν που ερχόταν κανένα γράμμα μου το έδινε ο γέροντας που τονούσα. Η λογοκρισία του γέροντα μου λέει πάρ' το, διάβασ' το κι εσύ. Γράψε δύο λέξεις.
Και εγώ τι έλειβα. Εμείς λέει εδώ μητέρα δεν λυβόμαστε. Εδώ λυβόμαστε με τα δάκρυα μας. Κλαίμε και πλύνουμε το πρόσωπό μας. Γιατί γινόταν όλα αυτά. Γιατί γινόταν η βία. Όταν όμως δεν θα υπήρχε βία, δεν πρόκειται τίποτα από όλα. Και θέλω να πω ότι εμείς οι μοναχοί, το δικό μας τι είναι, να μάθουμε την φιλοσοφία, το να πολεμούμε τα πάθη και τους δαίμονες. Αν αυτό δεν το αποκτήσουμε, ό,τι και αν μάθουμε, στοιχεία να πάρουμε, τέχνες να μάθουμε, μεγάλοι να γίνουμε, αλλά αν τα γίνουμε και έτσι μέσα μας, έναντι των παθών και των δαιμόνων, θα είμαστε πολύ μικροί απέναντι στο Θεό. Και τα χρόνια θα περνάνε και φεύγουμε από τη ζωή. Άλλος λέμε θα γυράσουμε και θα πεθάνουμε. Μα μπορεί να μην γυράσει και να πεθάνεις. Μπορεί να πεθάνεις νεότερος. Γι' αυτό χρειάζεται από μέρος μας να είμαστε πάντα προσεκτικοί, να βιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε και έτσι σιγά σιγά να πλησιάζουμε το Θεό. Ο γέροντας, θα περιπνούσε, αναπνούσε. Καθόταν ώρες την προσευχή. Αν έρχονταν και ο ύπνος, ο κακός δαίμονας, όπως τον έλεγε ο γέροντας. Και τι έκαμε όταν ερχόταν ο ύπνος, μα ήταν και λόγω ασθενής, ήταν και βαρύς. Και δεν ήταν εύκολα, σαν εγώ που είμαι παιδί, να τράφω και να κάνω και να φτιάχνω. Άρχιζε, δεν έβρισκε από την προσευχή, από την ευχή χάρη, τι έκανε, έψελε τροπαράκια. Τον έβρισκε, έψελε νεκρόσημα. Και αφού έβλε νεκρόσημα, του ερχόταν η μνήμη του θανάτου, η μνήμη της εξόδου, η μνήμη της κολάσσος, καθόταν και έτρωγε. Και αφού περνούσε και ξυπνούσε έτσι, γύριζε το φύλλο, και έπιανε πάλι την ευχή μες στην καρδιά και έβγαινε μετά από 7 ώρες, από 8 ώρες προσευχή. Αυτό γινόταν κάθε μέρα και μου έλεγε, παιδί μου, ξέρεις τι κάνω εγώ, τι κάνεις πατέρα μου εσύ. Εγώ κάθομαι και κάνω ταμείο, λέει, κάθε μέρα. Τι ταμείο, γέροντα? Να, κάθω και εξετάζω τον εαυτό μου και λέω, πού είμαι εμπαθής, πού υποχωρώ, ποιο πάθος με νικάει, η συνείδηση μου το δείχνει, η πηξίδα το δείχνει, εδώ είσαι αδύνατος. Και παίρνω απόφαση την άλλη μέρα να το πολεμήσω αυτό το πάθος. Την άλλη μέρα λέει, καπόλου, πολέμα και εκείνο λέει. Και πολεμώντας το ένα, πολεμώντας το άλλο, σιγά σιγά βλέπω καλυτέρευση στον εαυτό. Και λέγουν οι παππούδες μας ότι έδωσε στα νιάτα σου να έχεις τα γεράματά σου. Τι θα πει γέροντα αυτό? Να παιδί μου λέει, τώρα που είσαι νέος, πολέμεσαι τα πάθη, πολέμεσαι τη σκέψη, πολέμεσαι τη φαντασία, κοπίασε στην υπακοή σου, κοπίασε στον κόπο, ίδρωσε, αγρύπνα και όλη αυτή η κόπη, όλος αυτός ο αγώνας, είναι εργασία. Είναι τα χρόνια που πρέπει, τα εργάσιμα λέει. Όταν θα περάσουν τα χρόνια και θα πέσει το σώμα και δεν θα έχει αυτή τη δύναμη να μάχεται με το ένα με το άλλο, ήδη εσύ θα έχεις δουλέψει τα χρόνια αυτά που προβλέπει ο Θεός να εργαστείς και αμέσως θα σου δώσει σύνδεξη. Και ανάλογα την τέχνη, ανάλογα τη θέση, θα πάρεις και ανάλογη σύνδεξη. Και ποια είναι η σύνταξη? Είναι η χάρη του Θεού. Να εμένα τώρα με ρωτήσεις, θα σου απαντήσω. Μέσα μου νιώθω, παιδί μου, παράδεισος. Η ευχή, ρολόι. Η χαρά, πλούσια. Πάθος δεν βλέπω να κινείται κανένα. Δεν στάνω πόλεμο, δεν έχω λογισμούς. Δεν έχω επαναστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι σημερινά κατορθώματα, είναι από την νεότητα, λέει. Τότε γεννήκαν όλα τα πάντα. Τώρα έρχεται η αξιομιστία.
Ένας νεότερος. Είχε πόλεμος, είχε πόλεμο. Και παρακάλεσε τον Θεό. Θεέ μου, ελάφρωσέ με αυτόν τον πόλεμο, από εκείνο, από εκείνο, από εκείνο. Ο Θεός τον άκουσε την προσευχή και ένιωσε ελευθερία. Και κάποτε που πήγε σε ένα μεγάλο νέο, γέροντα έμπειρο και λοιπά, γενναίον άνθρωπο, που πέρασε θαλαστόλικος που λέμε, και του λέει, γέροντα, ανεπάφθη μου λέει, εκ των παθών. Τι είπε αυτό? Να, λέξει, ακουράστηκα, δεν με πολεμάει εκείνο, δεν με πολεμάει εκείνο. Τον κοίταξε, λέει, βλοστερό το όμορφο. Τον κοιτούσε με ένα μάτι, ας πούμε, καρφωτό. Και του λέει, από τώρα ανάπαυσης, από τώρα σύνταξης, μειωμένη. Α, λάθος του λέει. Άντε, λέει, πρώτα παρακάλεσες μόνος το Θεό να δει αυτή η ανάπαυση, τώρα πήγαινε να μαζέψεις και πατέρες. Να τους πεις κάντε προσευχή για μένα, να παρακαλέσετε το Θεό να γυρίσει πίσω ο Θεός τα πάθη, να πολεμήσεις και να αναχθείς πνευματικός και να πάρεις σύλλεξη μεγάλη μεθαύριο. Όχι από τώρα σύλλεξη. Καταλάβατε, σαν τι θέλει να μας πει τώρα ο πατερούλης αυτός, ότι δεν μας συμφέρει η ανάπαυση τώρα. Τη στιγμή που έχουμε νεότητα, μας χρειάζεται οι πόλεμοι, τα πάθη, να τα χτυπήσουμε, αυτά θα επιμείνουν, εμείς θα χτυπάμε, αυτά θα επιμείνουν. Και επιτρέπει, λέει ο Βάσισσα, να μείνεις, ακούγεται η προσευχή που κάνουμε για τον αλφαβήτα πόλεμο, γιατί, διότι πολεμώντας και μνημονεύοντας το όνομα του Θεού, το όνομα του Θεού, λέει, αγιάζει και το νου, και το στόμα και την καρδιά με την επίκληση του ονόματος του Θεού. Γιατί έχοντας τον πόλεμο αναγκάζεται να κάνεις προσευχή. Βόηθα με Χριστέ μου, βόηθα με Παναγία μου, δώσε. Και αυτό το όνομα που φωνάζεις, αυτό φέρνει και την αρχαιότητα. Ένας αδελφός και πόλεμο στο αρχικό μεγάλο. Και ο καημένος από τον πόλεμο που είχε και από τους λογισμούς, πόλτες, έκοβε πόλτες, έξω κύριστο, χωστέ, κύριστο, χωστέ, λογισμοί, φαντασίες, το ένα, τ' άλλο. Του λέει ο γέροντάς του, ο οποίος ήταν παλέμαχος και γενναίος. Παιδί μου λέει, σε βλέπω να έχεις πόλεμο, λέει. Έχεις πολύ νησία, θες να σου κάνω προσευχή, να σου φύγει ο πόλεμος. Όχι, όχι γέροντα, σε παρακαλώ, μην κάνεις προσευχή. Άσε με λέει, οφειλούμε λέει. Θεός χωρίς παιδάκι μου του λέει, βρήκες τον δρόμο σου. Αυτός είναι ο δρόμος, λέει του Θεού, λέει. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Διότι αν μου λέει, ναι, ναι, γιατί κάνω προς ένα φύγιο πόλεμος, σαν να σου έλεγα, σταμάτα, σταμάτα, μην μπλέξεις τον Στέφανο σου, ναι. Έβαλες μερικά λουλουδάκια, θα. Α, δεν είναι Στεφάνι αυτό. Το Στεφάνι πρέπει να γίνει ολόκληρο. Να γίνει με όλα τα λουλούδια και χαρίβαλο και τριαντάφυλλο και το ένα και το άλλο. Ολοκληρωμένο πράγμα, τι, με λίγο λουδάκι, άκη, λίγες υπότες. Δηλώς είναι ο άνθρωπος αυτός. Εγώ είχα πολέμους, όπως και εσείς έχετε, είχα Θεό. Το ένα, το άλλο, το αλογισμούς, βλάσμος, απιστίας, φουλ. Κόπος, μόχθος, εκεί εμείς είχαμε πολύ κόπο, βέβαια. Είχαμε κάθε μέρα φορτία στην πλάτη, όχι τώρα που έχουμε ζώα και έχουμε αυτοκίνητα και λεβαίνουμε. Όχι. Αυτοκίνητα και ζώα ήταν οι πλάτες και τα πόδια αυτά. Λοιπόν, κάθε μέρα εκεί. Και ο γέροντας, με σαράντιζε από πάνω. Βρίσκει μου και όλα. Και το βράδυ αγρυπνία και κακοχία. Και εγώ να είμαι με μου αυτό. Ένα ακατημένο και ένα άχρηστο άνθρωπο. Πάλευα κι εγώ το κακό μου με ψευτοδικάρες να ζήσω κι εγώ. Λοιπόν, ο γέροντας. Λέει, για να τον δοκιμάσω που τον είδα το μικρό. Λέει ένα δακούτσικο. Ξέρεις αυτή η πόλη που έχεις εσύ δεν θα τα βγάλεις πέρα. Πού τα βγάζεις εσύ, ρε, του λέει. Αυτή εσύ λέει μπακανιάρικο, λέει. Α, δε δαίμονες έχουν εδώ, λέει. Δε μου στέλνουν, λέει, οι λεβέντες να πολεμήσουν. Και μου έρθεις εσύ, λέει, εδώ μέσα. Έτσι μου είπε. Εγώ
πώς φωτίστηκα με την ευχή του Γέροντα. Και το λέω, Γέροντα, πόλεμος, πόλεμος του λέω. Μια αυτός, μια εγώ του λέω. Μόνο λαβέ του λέω. Εδώ λέω, θα πεθάνω πάνω στον αγώνα λέω. Ήταν επίτες πίσω, δεν γυρνάω του λέω. Αυτό μόλις το είπα, πάει τέρμα. Μετά από λίγο, μου λέει, παιδάκι, με ετοιμάσαι ότι κάνω μεγαλώσιμο. Στρατηγός, Στέφανο, με έβαλε σε ένα τέστη μέσα, για να το δοκιμάσω τον Μπακαλιάρο. Και μόλις άκουσε αυτή την απάντηση και αυτή τη θέληση και ως ψυχολόγος που ήταν μέσα στο τόλι η καρδιά του, μου λέει, τα αδύνατα εξελέξατε, τα στενικά, τα μειώτα, τα άσοφα, ο Θεός, είναι τα δυσχύνη και τους δυνατούς και τους σοφούς και. Σιωπούσα, ας πούμε, εκεί. Μιλιά καθόλου εκεί, μιλιά καθόλου, καθόλου. Ο γέροντας από πάνω να με λιβανίζει συνέχεια, να με κοπανά. Λοιπόν. Μου λέει, ρε παιδί μου λέει, εσύ είσαι μια στελή άνθρωπος λέει, κοίταξε τι πολέμος που έχεις λέει. Και για να μου δώσει και λίγο τόνος, άντι λέει, φαίνεται ο Θεός με προμηνύει για σένα τούτο. Τι γέροντα από μένα, τι είναι, δεν μπορώ να πάω τα πόδια μου όλα. Λέει, ή θα σου στείλει σύντομα τη χάρη του, τη μεγάλη, ή όσο σιωπάς τώρα θα μιλήσεις εν μέσω εκκλησίας. Και θα το δεις μου λέει για μένα. Γέροντα, εγώ σκεφτόμουν το θάνατο συνέχεια και λέω εδώ, αυτή την καλύβα για τον ουρανό πάνω. Ήμουν σε μια κατάσταση άσχημη σωματικά, πόνιμη στους στήθους και στα πνευμόνια μου και αυτά, άντε λέω πάω για εξόφλημα εγώ. Ο γέροντας μου λέει, άντε παιδάκι μου να σε κάνω μοναχός για συστήλους, τώρα ο κόσμος τι δεν είσαι για ζωή λέει. Εσύ μπορεί να πας τα πόδια σου λέει. Και με προετοίμασε και την άλλο κόσμο και άρχισα να μου μιλάει για τον Ιαννίκιο, τον που πέθανε το καλοκαίρι και εκείνο ήταν ένα γελαίο παλικάρι και μόλις κέρδισε την προσευχή του Κύριου του Χριστέ στην καρδιά του κλπ. Φυματιώνεται και τον παίρνει ο Θεός και τον πάει για τον ουρανό. Και ήταν ένα παλικάρι 22 χρονών που έβγαινε στο γέρο σέλι με το ένα χέρι πάνω και τον κράτησε. Και εγώ ήμουν να με φυσήξω άλλος και να πάω τον κατήφορο. Και μου λέει το θα ζεις. Και λέω, άντε λέει να σε ετοιμάσουν, να σε κάνουν τα δέρμα να φάνε, να φύγει, να γλιτώσουν, λέει. Λοιπόν. Και εγώ είχα και τον εαυτό μου, άντε τώρα θα φύγω κι εγώ, άντε τέρμα. Έτσι πως πάω εγώ εδώ μέσα, δεν είναι εδώ για ζωή, μέσα σε αυτό το αγώνα εδώ που κάνω. Και θέλω να πω ότι έτσι εξασκηθήκαμε στο γέροντα. Και εκεί, άμα δεν ήσταν η γενναία σε αυτό το γέροντα, δεν μπορούσαν, περάσαν κι άλλοι. Περάσαν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, περάσαν εκεί με γράμματα και σπουδές και με θέσεις και λοιπά. Όλοι, μόλις τους έβαζε ο γέροντας μέσα στο τεστ, έψω. Δεν ήταν για τίποτα. Και στο τέλος, λέει, αν μείνετε κι εσείς, λέει ο γέροντας, θα έχουμε μια συνέχεια. Και μείναμε εμείς οι τρεις τέσσερις κοντά. Και θέλω να πω ότι, όπως κι εσείς πολεμήσετε κι αυτό, έτσι και εμείς είχαμε τους πολέμους στα νητά μας, γιατί ο πόλεμος και τα μαθήματα είναι τα ίδια. Δεν αλλάζουν τα μαθήματα, ούτε οι δαίμονες αλλάζουν. Α, στην έμπειρη. Σε παίρνουν τα δάχτυλα. Αν δεν έχεις το γέντο να σε υποδείξει και να σε ξεβγάλει από τις παγίδες, την πάτησε στη δουλειά. Αλλά τι κάνει τώρα ο διάβολος. Α, σου λέει, για να μπορέσουμε να τον κερδίσουμε αυτό. Πρέπει να το χαλάσουμε τον λογισμό του με τον γεροντά του. Α, μου βγάλω από τη μέσα στο γέροντα και μετά εύκολη υγεία λέει. Μετά με μια χαψιά τον πάω κάτω εγώ λέει. Και αρχίστηκε, να ο γέροντας εκείνο, να ο γέροντας το άλλο, να ο γέροντας το άλλο, να κατάφερες μέσα το γέροντα, πάει εξόφλης ο μονάχος. Πάει τέρμα. Το είδαμε στην πράξη. Είδαμε, περάσαν κι άλλοι. Ανέφαγε ο διάβολος. Μόλις έβγαλε μια γλώσσα για το γέροντα, ψοφλούσα. Ο δαίμονας ξέρει αυτός. Πολύ έψιμος και πολύ έμπρος λέει. Αυτός που στηρίζεται. Στον προπονητή του. Αν τον το ρίξει κάτω, και θα σας πω, και σας το έχω πει και παλιότερα.
να μην αργώ πολλά και το λόγο. Όταν ήρθε εδώ, καμιά φορά μέτρησε ο διάβολος και πήγαν στην καρακινηματογράφο. Άμα λέγαν τα παιδιά, για να και έλα τώρα, αυτό είναι καμπόι, το ξέρω τι, όπως συνηθισμένα. Τότε πηγαίναμε για να έχουμε λίγο, λίγο να σκεδάσουμε. Η μάνα μου έλεγε, δεν θα πας. Καμιά φορά, άνεμε στη γλώσσα τα παιδιά, πήγαινα. Οχ, οχ, μετά που έβγαινε από το κινηματογράφο, μέτρο και η συνείδηση. Οχ, οχ, τι έκανες. Αυτό την δραχμούλα δεν την έδινε σε λιμοσύνη. Και βγήκε τότε εσύ εκεί και το πώς θα δεις την μητέρα σου, πώς θα κάνεις προσευχή τώρα εσύ, πώς θα δεις τον Χριστό τώρα που θα πας πίσω, με τη μούτρα θα πας στο σπίτι. Λοιπόν, τα παιδιά γύρω ήταν λίγο, ήταν το τι γινόταν εγώ σε τον Γκάιο. Κάτσε το κεφάλι. Ένοχος θανάτου. Λοιπόν, πήγαινα. Και πήγαινα στο σπίτι, είχα τον έλεγχο της συνήθειας. Αχ, τώρα πού ήθελα να το πάω. Το προπονητή. Λοιπόν, σε μια περίπτωση είδε ένα έργο. Τι ήτανε? Ήτανε ένας πυγμάχος καλός στη Γερμανία. Και ήταν άσος. Οι άλλοι, το άλλο πυγμάχο που θα έδινε τη μάχη, τον φθορούσαν τούτον εδώ γιατί ήταν νικητής, ήταν άσος. Για να το σπάσω το ηθικό, του έλεγαν αυτός. Τίποτε ατρόμητος δίνει την πυγμαχία νικητής. Ξανά. Θα τους σκοτώσουμε, λέει. Θα τους βγει από τη μέση, λέει. Γιατί δεν τους ήρθαν ο δικός τους. Και τον κυροφυλακτήσανε να τον σκοτώσουν. Ειδοποιήθηκε αυτός με κάποιον λοιπόν έτσι και έτσι. Την πηδάει από το παράθυρο, από το ξενοδοχείο και η λαχή σκέφτηκε. Και πήγε σε άλλο κράτος. Και έκανε τον πολίτη τον απλό για να μην μάθει τι που είναι. Γιατί αυτοί αμέσως ψάχνουνε. Λοιπόν, νίκησε ένα διαμέρισμα και ζούσε με ησυχία και δεν φαινόταν. Κάτι χρειάστηκε τα υδραυλικά μέσα στο σπίτι και πήγε σε κάποιο γοστάσιο να κάνει. Και εκεί που πήγε στο γοστάσιο και η δική του στεγάτο ήταν παλικάρι, 20 χρονών περίπου, με μυς και λοιπά και λοιπά. Είχε όλες τις διαστάσεις και αυτές που προβλέπει. Δεν είναι κανείς ένας τέτοιος άνθρωπος. Ω, αυτός είναι καλός, να τον βγάλω τσιράκι μου. Λοιπόν, πάει μέσα, στον ροβίτρο αυθεντικό, έτσι και έτσι, αφού είπα, θέλω να με στήσει κανένα, λέει, εργάτη, να λέω από αυτό το παλικάρι, πέρασε. Παλικάρι, έρχεστε να μου δώσει, μιλάω, σου λέει, παραπάνω, λέει, έρχεστε να μου το κάνει. Έρχομαι, λέει αυτός, ήρθε εκεί. Έτσι το εργαζόταν, λέει, μου κάνε, λέει, και το ποκάμισο, λέει, μπορείς να κάνεις τη δουλειά, λέει, με ποκάμισο και αυτά. Αυτός τι να του δει και από κοντά. Να δει τα μπράτσα του, είναι ικανός και μετά. Τον βλέπει όμω ότι πρέπει. Λέει, ξέρεις τι λέει, κάνεις αυτή τη δουλειά εδώ, λέει. Ξέρεις άμα θα γίνεις έτσι, έτσι. Πολλά χρήματα, ξέρω τι θα γίνεις, θα πάρεις δόξες τιμές. Θα κάνεις μάθα, ο κόσμος θα σε δοξάζει και αυτά. Τον φούσκωσε. Λοιπόν, κάθεσε μέσα εδώ, λες τις μουτζούρες και εδώ. Χωρίς τον πήρε και αρχίσει και τον κάνει προπονήσεις. Και βγήκε ένα παλικάρι πρώτη γραμμή. Του είπε όμως, ξέρεις, υπάρχουν κανόνες στην πυγμαχία. Λέει, με γυναίκες δεν θα πας. Γλέντια δεν θα κάνεις, ποτά δεν θα πεις, ξενύχτια δεν θα κάνεις, τσιγάρο δεν θα καπνίσεις, εκείνο θα κάνεις, γιατί αν δεν κάνεις αυτά, δεν θα βλέπεις και δεν γίνεις αυτός που πρέπει. Υπάρχει νόμος και τάξη. Εντάξει, εντάξει. Αφού το προπόνησε καλά, καλά, καλά και τον είχε ωραίο, θα έδινε να μάθει με ένα σπουδαίο πυγμάχο. Το προετοίμαζε. Ήρθε, ωραία. Αλλά ο μικρούσκος τον ξεγέλασε από εδώ που εκεί ήταν νεαρός. Πήγε στο καφενείο, πήγε σε κλαπ, έτσι όπως ήταν και αυτά. Εκεί πέρασε και πήγε και με. Μετά και όταν γύρισε πίσω στο σπίτι, πού ήστανε, παιδί μου, να, για πήγε και πια καφεδά. Ναι, ναι, μου σκοπό στο πώς έχεις σκοτεινάδια, λέει. Το λέει, αυτά μαρτυρώνται τι είσαι αυτό. Και τι, το φούντωσε και αυτός ο δικός μας, και τι λέει, έλεγα, δεν μου κάνει, παπ, του δίνει μια μπουνιά τον προπονητή του, τον πετάει κάτω. Λοιπόν, στα κατεύθυνση, κύριος, πάει στην πάτη.
Αλλά έπρεπε να δώσει μάτι την Κυριακή. Χωρίς τον προπονητή, τον προπονητή ξεχώρισα. Από σκυμαλώσα, ξεχώρισα. Πάει λοιπόν, ήρθε η ώρα, πάει στο αποδυτήριο εκεί πέρα, την αποδίκη είναι αυτά. Έρχονται οι μπράβοι του άλλου και τον περικυκλώσαν. Μάθαν το γεγονός ότι δεν έχει τον προπονητή του. Το λένε, ξέρεις τι είναι αυτό με αυτό που θα παλέψεις. Με την πρόθεση παίρνει ο κάος αυτός. Είναι ένας γενναίος και έναν προπονητή. Τους πάθαν το ηθικό του. Αμέσως άρχισε να χάνει δυνάμεις. Μπες στο ρίγκ μέσα, αρχίζει η πάλι, χωρίς προπονητή, ο άλλος το προπονητής δίπλα του, του λέει δεν είναι θάρρος, του λέει εκείνο, του νικούσε, δώσ' το φόνο στο δουλάφωνο, είτε συνέχεια, πίσω αυτός. Ο προπονητής το καημένο, πουλούσε τον μαθητή του και στεκόταν από ψηλά και έβλεπε κάτω τι γινόταν και μόλις είδε ότι χάνει και ήθελε δύο γύρους ακόμα και τελείωνε η υπόθεση. Δεν βάσταση. Τρέχει κάτω, πάει στην πολυδίκαιο του, μόλις έπρεπε να ξεκουραστεί, του δίνει θάρρος ότι παρουσιάστηκε, τον τρίτη, του λέει, κοίταξε, όταν πέφτεις κάτω, μη σηκώνεσαι, του λέει. Στο 9 να σηκώνεσαι. Όχι σηκώνεσαι, από τα 3 κοιτάζει το παλικάρι, του λέει. Στα 9 θα σηκωθείς, να σηκωθείς πιο πολύ, του λέει. Λοιπόν, και όταν θα σου γίνει η θέση, σε δώσε αμοχή, του λέει. Μόλις τον είδε και έφτασε δίπλα του, αυτό ήταν. Με το σήκωμα το 9, μία και έξω γίνονται. Γίνεται ακόμα και ακόμα μία το δίνει. Γίνεται νικητής, τον παίρνω στα χέρια, τον στεφανώσαν αμέσως. Αμέσως. Τι έγινε, εγώ το αυτό το είδα. Σαν παιδάκι. Όταν είδα στο μοναχισμό, λέγε στάσου εδώ. Θα πω να παλέψω τώρα με δαιμόνια κλπ. Αν τα χαλάσω με τον προπονητή μου, τι γίνεται. Ποιος θα μου δώσει θάρρος. Πώς θα μου δώσει τις ευχές του, πώς θα βάλω. Αν εγώ τα χαλάω και αρχίζω και τον γκρίνω και τον κάνω, πάρε, τα χάλασα. Τον χτύπησα τον αφουμπουνιές. Οπότε πώς θα βγάλω με τα δημόνια. Τώρα δεν μπορεί να το κάνω. Λοιπόν, και μου έγινε εκείνο το έργο, για μένα μου έγινε παράδειγμα και εικόνα το πώς εγώ θα πρέπει εγώ να δώσω τη μάχη πάνω στον πόλεμο όλο. Εγώ πρέπει να είμαι καλά με το γέροντα. Τον έχω δίπλα μου. Λοιπόν, μια φορά μου γιορτάει, όπως και σας έχω πει, και άλλες με οκτήτησε το κοσμό. Ο Γιάννης ο Καημερούς από τα πολλά, δεν μπορούσε να κάνει το σταυρό του, τα χεράκια του ήταν αυτά, ήταν άρρωστος και έκανε τον καλά, εδώ. Έκανε το σταυρό και εδώ. Αντί να κάνουμε πώς κάνουμε εμείς και έτσι. Ο Γιάννης έκανε το σταυρό και εδώ. Για να μην αφήσει τον κανόνα. Και όταν έκανε μετάνοιες, επειδή δεν μπορούσε να κάνει μετάνοιες, γιατί ήταν δεν μπορούσε αφού ήταν πρισμένο σε αυτό το λεύκομα και δεν μπορούσε να μην τέτοιε. Πήγαινε πάνω στα δροχά και έκανε. Θα ανέβαινε τη βία της νεότητας και στα γεραδί που δεν μπορούσε, έκανε. Και λέει ο Θεός ξέρει εγώ ότι μέχρι εδώ πάω. Ήξερε πολύ καλά το Θεό που το Θεό πως έκανε. Εμένα άρχισε να μου λέει, μετά έρχεται να τις πάνε οι γέροντες. Στα βρήλα αυτή, άπαιτε να τον ήλιο. Με λέει, κατάλαβα. Βρε, πού φύτρος είσαι εσύ. Σκεφτόμουν εγώ εκείνο που είδα εγώ το έργο. Έτσι ευχαρίστω του λέω. Αυτή είναι ανώτερη του δικού μου σταθμού. Την ηλικία και την αλόγια που έφυγε. Εγώ όταν ήταν νεότερος, εγώ έκανα αυτά που έκανα ο Γιάννης. Εγώ τι του είχα και τον δεν είναι. Άρα λοιπόν όταν φτάσω εγώ σε αυτά τη γέννη του Γιάννη, εγώ θα είμαι τέντα του λέω. Μήτε αυτό θα κάνω, μήτε το σταυρουδάκι θα κάνω εγώ. Λοιπόν, δώσ' το πάρει, δώσ' το πάρει, δώσ' το πάρει. Θα μου έρθει και τον αριθμό, έπρεπε και ρωτήσω, πάνε και αυτοί να μάθει το μάθημα του γράφου. Λοιπόν, ω, κατεβλάζεται. Ήρθα, α, με ένα λοξικάκι που έχει γύρω, φου, δημόνιο λέει. Αρχικό και όλα σου λέει. Φου, έχω πάει, ξύλο. Δώσ' το αγώνα. Και τι μου κατέβλαζε. Αυτή τη τεχνό. Μόλις ξυπνούσε για την αγρυπνία, τον πρώτο λογισμό που με έφερε, να, ο γέροντας τι είναι. Ω, το φαρμάκιο στην καρδιά μου, δηλαδή, τι, πώς να αρχίσω αγρυπνία τώρα. Λοιπόν, και αγώνα εγώ. Έτυχε τούλικα, μούλικε τούλικα, τούλικα. Λέω, δεν αποχωρήσω τη στέλα λογισμό, δεν θα σας αφήσω του λέω. Εδώ. Τώρα δεν πιέρονται αυτό το πόλεμο έχω. Χαμογελούσε ο Γιάννης. Πουλιέμπερος. Τα έχει για παστατέμπο τα έχει.
Άντερα, του λέει, από εδώ να μπαίνουν. Μου λέει, παππούλη μου, και από εκεί να βγαίνουν. Λοιπόν, μην δυσώσει. Α, θα περάσει. Ευκούλα και περιφρόνη. Όχι, για όλα εδώ θα τον αφήσω του κάργου. Άπειρο εγώ, α πούμε. Σου λέω, εδώ όλα θα δώσω μάχη, θα αφήσω το γέροντα να με παίρνει να το ρίξει εμένα. Σκεφτόμαστε, και να δώσω γωνιά στο γέροντα, πώ θα πάω να δώσω εγώ τη μάχη με τον δαίμονα. Πάντα είχα την εικόνα αυτή τη φιλμαρχία. Λοιπόν, δεν κάνω έτσι, εγώ δεν πηγαίνω πέρα. Και εδώ θα είχα την δική μου, και ενώ τι θα είχα, την πήγα, θα κάνω μια δουλειά, θα βρει το σπίτι. Εγώ πώ θα σου δώσω. Τίποτε. Λοιπόν, εδώ, δώσ' το γόνα, δώσ' το γόνα, δώσ' το γόνα, αξίου, αγρήφινη είναι αυτό. Παλιάδες, κάθε και με έβλεπε τώρα πως παλεύω. Για μια στιγμή, πατέρα μου, όχι τα δαιμόνια εξαφανιστήκανε, αλλά και η υπόσταση στο δαιμόνα αυτή ήτανε. Και μετά, η ειρήνη από τον Ισραήλ, ούτε πόλεμος. Ενώ ο λόξιος γινόταν. Ο Γιώδης έκανε τον ίδιο κανόνα, εμένα δεν με πέρασε ο λογισμός ότι εγώ πολεμήθηκα από τέτοιο πράγμα. Για να το έβλεπε μπροστά. Και ήταν μεγαλύτερος ένας από τους πολέμους. Μετά ούτε η ιδέα δεν μου περνούσε ότι εγώ πολεμήθηκα. Πόσοι ξερίζουμε ότι είναι το κακό. Αν το άφηνα όμως και υποχώρησα στο λογισμό, να ο Γιώδης, είναι τέτοιος ο Γιώδης. Πάει τελείως, εγώ στο Γιώδη δεν με έμεινα. Θα έφυγε η χάρη από πάνω και θα έπαιρνα το δρόμο της επιστροφής. Αυτά θα γίνονται. Εμείς είχαμε και τους κόπους εκείνους. Είχαμε και τα μαλώματα που μάλλον κάθε μέρα. Είχαμε τους κόπους, είχαμε την αχθοφορία, είχαμε χίλια δύο πράγματα. Ερημιά, εκεί ήμασταν σαν ήμασταν εξόριστοι. Μελοθάνατοι εκεί μέσα σε εκείνα τα κελιά που ήταν Θεός θα φυλάξει. Όχι μπροστά σου που έχουν παλάτια. Λοιπόν εκεί ήταν εντύπ. Θα έφευγε, πού θα καθόμουν εγώ, πού καθόμουν. Αλλά τι, επειδή σκέφτηκα ότι εγώ, εάν δεν κάνω, αν εγώ το γέροντα δεν τον κρατήσω εκεί που πρέπει να τον κρατήσω, παλικάρι δεν βγαίνω. Λοιπόν, και εν συνεχεία, μου δώστε και εκείνο και εκείνο και εκείνο με τη χάρη του Θεού και η ευχή στο γέροντα και η ευχή στο γέροντα και τη μητέρα μου με σκέπασαν. Με ελέησε ο Θεός και μου έδωσε αυτό που χρειαζόταν και μπόρεσε και στα πόδια μου και άταψα το γέροντα, τον υπηρέτησα με αξίες του Θεού να τον υπηρετήσω το γέροντά μου. Να τον υπηρετήσω, να τον βάλω στον τάφο και να τον σκεπάσω με το χώμα και να τελειώσει μέχρι τέλος της περίπτωσης. Και έτσι, όταν έτσι γίνεται ένας τάφος κανονικός, διάδοχος της χάρτος και του πλούτου του πατέρα. Και θέλω να πω, παιδιά, ότι εάν δεν μάθουμε πώς πολεμούν, πώς γίνονται οι πόλεμοι, δεν πρόκειται να κάνουμε πρόοδο. Να μάθουμε χάρματα, να μάθουμε να διαβάζουμε, να μελετούμε, να μαθαίνουμε νέα, να κάνουμε αυτιά βράχα. Τίποτε δεν κάνουμε. Αν δεν μάθουμε να πολεμάμε τον λογισμό και τη φαντασία και να έχουμε μεταξύ μας αγάπη και να, ο ένας να θυσιάζει για τον άλλον, λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα. Καμιά φορά ακούω ρε παιδιά. Α, δεν μου έκανες αυτή την εξυπέρα, θα δεις και εγώ θα σας κάνω. Τούτο είναι μαχαίρι δίστομο. Αν πρόκειται έτσι να γίνει, αυτό είναι κοσμική. Μου έκανε και θα σου κάνω. Είπα, όχι, εσύ να μην μου κάνει, εγώ θα σου κάνω. Ξυπέρα. Αλλά αυτό είναι ο Ευαγγελικό νόμο. Αν δεν το κάνει έτσι, δεν κρατά το Ευαγγέλιο σωστά. Λοιπόν, με ξυπέρασε, μου έκανε και εγώ θα το αποκριθώ. Ή ξέρω εγώ τι. Στο κάνω αυτό για να μου κάνει και εσύ. Δεν μου το έκανε αυτή την ευκολία. Λέει, θα αφήσει και σε εμένα, δεν θα σου κάνω. Αν δεν είναι η καλοκαιρική αυτή, αν δεν είναι, όχι. Εσύ νίκα το κακό με το καλό. Αυτός σου έκανε κακό. Αυτός σε κατέκρινε, αυτός σου στέλνει, αυτός δεν σε ευκόλυνε. Όχι, εσύ ευκόλυνε τον. Εσύ κάνε το καλό. Και αυτός άφησε του τι θα σου κάνει. Εσύ απέλεσαι το Θεό τι θα κάνεις. Το λογαριασμό δεν τον διώρεσαι εσύ. Εσύ το δικό σου θα διώρεσαι. Πλήρωσε τώρα, κάνε το Ευαγγέλιο, κάνε στην πράξη. Και μεθαύριο ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, αυτό θα σε δικαιώσει. Τι είπε ο Κύριος, ότι ο λόγος, ο λελάδικα, αυτός λέει θα σε κρίνει εν ημέρα Χριστός. Το άκουσες το Ευαγγέλιο, το ξέρεις, αλλά υποχωρείς από την επιθυμία και δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εάν εφαρμόσεις το Ευαγγέλιο, τότε λοιπόν θα μπορέσεις να περάσεις στην ελευθερία των δέχρων του Θεού. Αυτά έκανε και ο δικός μου κανένας ο γέντες. Ο Διώτης είχε βέβαια πολύ φυλακή και ο Θεός ήταν ηγεσμένος.
Σας είπαμε κι άλλες φορές, μέσα στη συνοδεία είμαστε, ήμασταν άνθρωποι, ζωντανοί. Βλέπαμε, ακούγαμε, κάναμε, φτιάχναμε κλπ. Μόλις πήγα να πούμε μια κουβέντα έξω από τη συνοδεία μας, ότι ξέρεις, γέροντα εκείνο, πάω, ξύλο. Εδώ μέσα δεν θα φέρετε κουβέντα, λέει, έξω από τη συνοδεία. Εδώ μέσα. Εδώ να κοιτάξουν τα δικά μας. Τι κάνει εκείνος ο πατέρας, τι κάνει εκείνος, τρέφεται καμιά δουλειά, λέει. Εδώ. Κυρίως και εμένας που ακούσαν ασθένειες που ήταν απλούστους και αγιασμένος που ήταν, τι τους είχα μια κουβιδούλα, ξέρετε, γέροντα, αυτός είναι αμελής, ξέρετε, αυτός ξέρετε, αργολόγος, πά, την έτρωγε την πάτια. Ασθένειε, τον ασθένειο κοίταξε, κι ας εκείνος, κύριος, δεν ξέρεις πώς θα σωθεί. Εσύ δεν ξέρεις το λέει να σωθείς. Που ανοίξεις το στόμα και μιλάς, λέει. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι ο γέροντας έτσι μας είχε, δεν μας άφησε. Και δεν μιλούσε ο ευλογημένος άνθρωπος, δεν τον άκουσα μια κουβέντα να πήγε τον άνθρωπο για το δίκτυο. Εμείς λέμε, χίλια από όμορφο είμαι εγώ, τα λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ο παππούλης αυτά, εδώ ακούσαμε και κάνουμε. Σκέψαμε ότι δεν ακούσεις τώρα τι θα λέει. Όλα τα νέα του κόσμου τα έκαναμε μέσα εδώ. Για να πω, παιδιά, έτσι βιαζόταν οι κανένα οι άλλοι πατέρες και προκόψαν και τώρα είναι στον ουρανό και τώρα και τα δαιμόνια φωνάζουν. Για τον Ιωσήφ, για τον Ιωσήφ Ρουπόλεση, λέει, μπλουκολογής και λέει, και γυρνάει, λέει, στο μοναστή και βοηθάει, λέει, και είπα, και μας βοηθάει ο παππούς. Ο παππούς τώρα βρουν και πάνω, νομίζει, τι αγγείτε. Εδώ δεν στεκόταν και θα σταθεί τώρα και πάνω, που βλέπει τα πράγματα, ποιος είναι ο παράδεισος, και ξέρει ποια είναι η εικόνα της, και βλέπει κάτω σε εμάς και εδώ τι κάνουνε. Εδώ, και αυτό είναι ο παππούς. Είπα, και σε λέει, την εικόνα, τι κάνουνε. Είπα, και μας βοηθάει, πόσο μας έχει γλιτώσει, που είναι μεγάλα κακά. Και λέει, δεν ξέρω τι βοήθεια παίρνουμε. Βοηθιόμαστε και δεν ξέρουμε πού έρχεται η βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε τέτοιο μεσήτη στον ουρανό. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να ζητάμε και την ευχή του παππού, του γέροντα, διότι μεριμνάει για μας. Γι' αυτό, παιδιά, όσο μπορούμε, βάσει αυτών των που μας διδάσκουν οι πατέρες μας, να μαχόμεθα εναντίον των φαντασιών, εναντίον των λογισμών, να έχουμε μεταξύ μας προσοχή, να μην κατακρίνουμε ένας τον άλλον, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να μην σβλώχνουμε ένας τον άλλον να πέσουμε, να κάνουμε τον κανόνα μας, να σηκωνόμαστε, να κάνουμε όσο μπορούμε τα καθηκοντάκια μας, γιατί αύριο θα πεθάνουμε και ό,τι έχουμε στον τροβά μας, αυτά θα πάρουμε μαζί μας. Ό,τι βάζει τον τουρβά σου, αυτό θα πάρει στον ανήφορο που θα πας. Λοιπόν, βάλε καλά πράγματα μέσα. Βάλε ψωμάκι, βάλε τυράκι, βάλε φρούτα, βάλε αυτά. Ναι. Ή βάζει σκουπίδι και βάζει τη σκύβαλα και βάζει παλαιολιγικές και βάλε κούπια μέσα. Βάλε καλά πράγματα. Διότι με αυτά θα περάσουν όλο κόσμο. Εδώ περνάνε, περάσουν τόσα χρόνια. Τι καταλάβαμε. Α, εγώ κοντεύω τα 60, ε. Άλλος στα 30, άλλος στα 20, άλλος στα 40. Τι καταλάβαμε, τι βλέπετε να πεις. Τώρα ήρθαμε χθες ακόμα. Ήρθαμε χθες και τώρα φεύγουμε για τον άλλον κόσμο. Να οι ασθένειες, να καρκίνει, να το ένα, να το άλλο. Και θέλουμε, φεύγουμε. Να, ο πατήρ Εφραίμ, ο Μακαρίτης έφυγε στα 40 τόσο χρόνια. Εγώ τον προετοίμαζα, τον έλεγα διάφορα για πείρα. Εγώ θα φύγω, το λέω, παπά, εσύ είναι αυτές οι κύκλοι, να διευθύνει εκείνο, να διευθύνει εκείνο. Εκείνο μην κάνεις αυτό, δεν επιτρέπεται αυτό να το κάνεις, πώς διόρθωστε και εκείνο, διότι έχεις μια θέση τέτοια, τον συμβούλευα, τι θα ζήσεις. Εγώ στην εγώ θα ζήσω ο παπάς, και ο παπάς έφυγε. Και ο παπάς έφυγε και έμεινα εγώ πίσω. Λοιπόν, και τώρα δεν μας βοηθάει να μην πει και ο παπάς, μας βοηθάει και ο γρήγορος παπάς. Λοιπόν, μας βοηθάνε όλοι οι πατέρες που έχουν φύγει από εδώ πέρα, μας βοηθούνε. Γι' αυτό παιδιά να προσπαθήσουν, δεν ξέρουμε τι είναι αυτή τη στιγμή. Είδες και πόσα τροχιά γίνονται και πόσοι πατέρες μας γλιτώσαν. Το δικό μας ο πατέρας γλίτωσε και ο συνοποτάμου ο πατέρας γλίτωσε και ο άλλος γλίτωσε. Είδες πως γλιτώσαν οι πατέρες. Ποιος τέτοια προσευχή έπιασε και ποιος Άγιος ζήτησε και γλιτώσαν οι πατέρες. Βλέπετε πώς θα φύγουν νέα παιδιά, θα φεύγουν από τη ζωή. Έτσι κι εμείς είμαστε. Θα πατάμε τις σκάλες. Ξαβλίστες από τη σκάλα, έπεσε κοντά, νέο στο κεφάλι, στον τόπο. Τι τελείωσε πάλι. Τι θα πει νέος και τι θα πει γέρος. Άπως και αποφασίσει ο Θεός να σε πάρει, θα σε πάρει. Πάρει τα μέτρα σου όλα, όσα μέτρα θες να πάρει. Θα σε πάρει στο άψη της βίσης.
Λοιπόν, άλλοι παθαίνουν τροχιά σοβαρά και βγαίνουν σόι, και άλλος με το παραμικρό. Να, ο πατέρας είχαμε πει. Άμα θα δείτε το αυτοκίνητο, λέει, μάρε, μπορείς το τεθέ άνθρωπος από εδώ μέσα. Και σκοτώθηκε κατά το χέρι του λουτρού. Και άλλος έγινε το τρίο καρό, έγινε το αυτοκίνητο και βγήκε θεός. Τι σημαίνει εδώ. Σημαίνει ότι δεν ήρθε η ώρα του. Και άμα δεν έρθει η ώρα, κανείς, πώς θα έρθει η ώρα. Τον αστεί του λαχάκι του πάρει. Αν δεν στείλει ο στρατηγός του πάνω, ο Θεός του λαχάκι, φεύγει ο άνθρωπος. Δεν φεύγει με τίποτες. Άρα λοιπόν, στο χέρι του Θεού είναι η ζωή της. Δεν είναι το θέμα της ηλικίας, είναι το θέμα της αποφάσεως του Θεού. Και επειδή δεν ξέρουν πότε θα είναι αυτή η απόφαση, να την έχουμε προς το μας. Θα το κάνουμε. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Έχουμε πολλές και με τον εαυτό μου και λέω, δεν θα λέω ρε άνθρωποι το Θεό. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι μέσα σε λεπτά θα φύγεις. Έφυγε. Πού πας. Πού θα πας. Άγιε την άλλη ζωή, κατάλαβες που θα πας. Στην άλλη ζωή. Θα γυρίσεις εδώ. Όχι. Τηλειώνει η κοινή. Όχι. Θα περάσεις από το δικαστήριο. Ναι. Τραβάς τα μάτια σου. Εφόσον θα τρεπέστατα, γιατί δεν τα συγκεντρωτοποιείς τώρα. Να προπαρασκευαστείς για να περάσεις σωστά στον άνθρωπο. Θα ζήσεις σε όλοι. Τώρα φροντίζεις για την υγεία σου και εκείνο και εκείνο και να φροντίζεις. Να μην αρρωστήσεις, να μην υπάρξει, ούτε να όλα φροντίζω. Αλλά αυτή τη φροντίδα την έχεις για την ψυχή σου που θα ζήσεις σε όλοι. Αυτό το φροντίζω που δεν θα σε βραζείς αύριο. Και για εκείνο δεν φροντίζεις. Να δεν φροντίζω. Γιατί. Γιατί είναι η ανθρώπινη δυναμία, είναι και ο διάφορος από την αυλία. Μας παραστέλνουν και οι επιθυμίες μας και δεν προετοιμαζόμεθα γενναία, φιλόσοφα. Φεύγω, τέρμα, πίστεψτο. Πίστεψτο ότι φεύγεις από τη ζωή, τέρμα, το χαιρετί σου στον κόσμο. Μέσα σε λεφτά, στα μάτια καρδιά σου, τέρμα, αναχώρηση. Α, δεν ήξερα πως θα φύγω τόσο σύντομα. Δεν ήξερες, πως δεν το ξέρεις. Δεν το διάβαζες, δεν τους πεθαμένους τους πηγαίνουν. Τα τροχιά δεν τα άκουγες. Εσύ τι είσαι. Από άλλη φύση εσύ είσαι. Κι όμως αυτή είναι αλήθεια παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μας, ο Θεός να μας καταδικάσει. Ο πρώτος είναι γιατί εγώ τα λέω κιόλας και δεν τα εφαρμόζω. Τα λέμε, τα πιστεύουμε και ζούμε. Δηλαδή τη φλαμάρα μας ζούμε σαν να μην συμβεί, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην είναι αλήθεια αυτό που λέμε. Να λέμε μια θεωρία, μια φιλοσοφία ενός φιλοσόφου κλπ. Πάντα. Στον αέρα πράγματα. Και όμως είναι αλήθεια, θα γίνουν αυτά. Να, είχαμε τον πατέρα Φρόιντ εδώ μέσα, δεν ήμασταν. Να, εδώ συνεδριάζαμε, εδώ από πάση εκεί καθότανε. Είναι τώρα. Δεν είναι. Εδώ μέσα δεν γύρισε, δεν λειτουργούσε, δεν έκανε, δεν μας έστειλε και η φαντασία μας μας δουλεύει ακόμα. Είναι τώρα που πας εδώ. Τώρα είσαι στον τάφο λιώνει και ψυχόλα θεωρείς το μυαλό πάνω. Όπως τα λέγαμε, όμως τα έλεγε και εκείνος. Κι όμως έχει φύγει. Αυτή είναι αλήθεια. Μπορούμε να τη χωνεύσουμε αυτή την αλήθεια. Τότε να δεις πως αλλάζει η ζωή μας. Τότε να δεις τι προσοχή θα έχουμε και τι βία θα έχουμε. Δεν έχουμε τη βία, φανερώνει ότι δεν έχουμε αυτόν τον λογισμό. Μας μήπω αυτό ο γύρος και γι' αυτό είμαστε έτσι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να πάρουμε βία και να προσέχουμε τον εαυτό μας και λέμε νύχτωσε, θα ξημερώσω, ξημέρωσε, θα νυχτώσω, τουλάχιστον την τελευταία μέρα σου κάνω κάτι. Να πω πέντε ευχές, και θα κάνω πέντε αργολογίες, γιατί δεν λέω πέντε ευχές. Μου λέει κανένας και ακόμα λογισμός, γιατί να τον αφήσει, του γιος. Να έρθει ο λογισμός, πες αυτό το λόγο. Και τι να του πω, να μην του πω. Ναι, μα, αλλά τώρα λέμε, και καμιά φορά μας περνάει και ο λογισμός και κάτι κάνουμε και αυτό φουντώνουμε και κάνουμε και φωνάμε και τσουτσουρωνόμαστε και κάνουμε και φτιάχνουμε. Αχ, τσουτσουρώνεσαι. Α, θες εξαπλώσει ο Θεός στο κρεβάτι, και να δεις εκεί πέρα, θα τεντώσει τα πόδια σου και τότε θα έρθουν τα δαιμόνια. Και τότε θα δεις, αχ τι έχω κάνει, αχαχαχαχα, πάει το αχαχα. Τελείωσε η φάση. Σε πήρε ο Θεός, τέρμα. Το ψέμα τη λύρωσε εδώ. Είσαι στον ύπνο και κοιμάσαι και βλέπεις, φτιάχνω, είμαι στρατηγός, σκοτώνω, ρημάζω, φτιάχνω, με βολώνω, φωνάζω, κηρύττω.
Πώς μας φέρεις το λίγο, χειραδία μας κάνει. Και άμα ξυπνήσουμε, τι είσαι, άρα θα πνώσεις καλό γύρω σου. Άρα θα τα πάω στο διακόλυμα. Και με αυτό που είδες ήταν, ψέμα ήταν. Ψέμα είναι και αυτά τώρα που κάνουμε στην ώρα. Θα ξυπνήσουμε στην άλλη ζωή και θα περάσουμε στον άλλο μπορεί. Πάει, τέρμα η πόρτα. Βγαίνουμε έξω τέρμα, θα γυρίσουμε. Δεν θα γυρίσουμε πίσω. Στάσου και πάνω, πας πετά στα ρωτά. Χάρεσαι λίγο, δεν φαίνεται. Τέρμα. Μέχρι εδώ ήσουν. Τελείωσε η πόρτα. Πάμε στο αυτοκίνητο. Βάζει τσάφρα, κέρδισε και πες. Στον τόπο είμαι. Να, δεν σε πέρα λοιπόν. Ένας εισαγγελέας εφετών. Λοιπόν, με τη γυναίκα του κινητό, βου, 20 μέτρα πιστικά. Με το αυτοκίνητο, βαριά στο νοσοκομείο τους πήγαν εκεί πέρα στον λοιπόν και οι τρεις τους. Άμα πηγαίνουν, μπορεί να έχουν και χαρά οι άνθρωποι, μπορεί να πηγαίνουν και σε κανένα γάμο, μπορεί να πηγαίνουν και καμιά διασκέδαση κλπ. Και από εκεί που βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ένα αφαστείο. Τέρμα υπάρχει. Να, αυτό είναι το ψέμα. Πας άνθρωπος ψεύτης. Όχι ότι λέει ψέματα, αλλά ο ίδιος είναι ψέμα. Παρουσιάζει μεγάλους κίτρους, δεν είναι τίποτες. Η ζωή τελειώνει. Άπα και τελειώνει, παιδιά, έτσι να σκεφτόμαστε. Αχ, δεν μπορούμε να το πάρουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε. Να, μετά από λίγη ώρα μπορούμε να φύγουμε. Δεν το πάρουμε στο μυαλό μας. Πας για την αιώνια ζωή, δεν γυρνάς πίσω. Πάει, τέρμα. Κι όμως δεν το κάναμε τα λεφτά. Ας μας ελεήσει ο Θεός να μας συγχωρέσει για όσα κάνουμε. Να μας συγχωρέσει, να παρακαλάμε τον Θεό, νύχτα μέρα, ήμαρ τον Θεέ μας συγχώρεσέ μου και όποτε σπάζουμε σε κάτι, να σηκώνουμε τα μάτια μας και λέμε Θεέ μας συγγνώμη, έσφαλα. Και μετά να τρέχουμε να του λέμε τον πνευματικό, να του ξυμολογούμε, να φεύγει, να μην το έχουμε. Και αν μας καταφέρουμε πάλι, αλλά φύγουμε, να το ξεκαθαρίζουμε. Να μην λέμε το άστο, είμαι ασκιάβλο, όχι, μην τα πίνει, γιατί άλλο δεν ξέρει, θα πεθάνεις. Και όταν κάνουμε έτσι, τότε θα περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και εκεί απάνω είναι ανάποψη σύστα. Αφαιρέσει ο Κύριος ο Θεός, λέει, πάνω δάκρυα των οφθαλμών αυτών και ούτε στη θλίψη, ούτε πόνος, ούτε στυναγμός, αλλά ζωή, αθελεύτητος, αιώνια ζωή, ανάποψη μες το φως του Θεού, άγγελος, να ψέλνει τον Τρισάγιον ύμνο, μέσα στο άκτη, στο φως του Θεού. Εκεί απάνω είναι τα πάντα εν ειρήνη. Μόνο να ξέρεις ότι πέρασε στη Βασιλεία του Θεού και πλέον δεν πρόκειται να δεις τη λήψη και στεναχώρια στους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, πάει και μόνο ο λογισμός αυτός που είσαι την απόλαυση της Βασιλείας των αιώνων είσαι μέσα στον Παράδεισο. Λοιπόν, και εφόσον εμείς ήρθαμε εδώ για να περάσουμε σε αυτόν τον Παράδεισο και σε αυτή την ανάπαση, εκεί να τίνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε, θα πέσουμε, να σηκωθούμε. Όχι απελπισία, όχι απόγνωση, όχι, αυτά είναι το διαβόλο, εμείς με ελπίδα. Θα πέσουμε, θα σηκωνόμαστε, θα πέσουμε, εκεί δώσ' κάποια μέρα θα τον φέρουμε βόλτα το διάβολο, τι θα τον κάνουμε. Θα τον φέρουμε βόλτα και θα περάσουμε μέσα μας.